Για τη σχέση της με τον Τζόνι Καλημέρη μίλησε μεταξύ άλλων στο Γρηγόρη Αρναούτογλου ή Ανθίσα Λαγκούδη. Θα ήθελες μια ακόμη ευκαιρία στην τηλεόραση πλέον, και αν τελικά σου δίνονταν. Σήμερα μπορείς να προτείνεις κάτι εσύ. Τι θα πρότεινες? Να κάνω την εκπομπή σου. Το Late Night? Ναι. Μάλιστα. Όχι, χαίρομαι πάρα πολύ. Αν πιστεύεις ότι μπορείς να το κάνεις, νομίζω ότι έχει χώρο και χρόνο πάρα πολύ. Πλάκα έκανα. Αν έχεις κανένα γνωστό. Όχι, δεν έχει, μην κάνεις πλάκα, αλλά αν έχεις κανένα γνωστό διευθυντή. Ναι. Ας πούμε, μπορεί να ξέρεις τον Καλημέρη. Ναι. Λέω, υπάρχει κόσμο που ξέρει τον Καλημέρη. Να διώξει εσένα. Άμα ξέρει τον Καλημέρη, μπορεί να διώξει και εμένα. Πόσο να με συμπαθεί. Εσύ το συμπαθεί τον Καλημέρη? Αρκετά. Αρκετά, ε. Συμπαθέστατο διευθυντή. Όντως. Θα ξαναγυρίσω όμως αυτό. Γιατί δεν τον ξέρω. Α, τον ξέρω στην ΕΡΤ. Τον Καλημέρη? Ναι. Α, γνωριστήκατε στην ΕΡΤ. Ναι, ήταν διευθυντή μου. Πε του καμιά καλή κουβέντα για μένα, γιατί είναι εδώ στον Αντένα πια. Ναι. Ναι. Εντάξει τότε. Δεν έχει παντρευτεί ποτέ? Όχι. Όχι. Είναι κάτι που το έχεις στο μυαλό σου? Θεωρητικά, ναι. Και θεωρητικά η ιδέα του γάμου είναι μια πολύ καλή ιδέα. Απλά δεν είναι κάτι που υπάρχει άμεσα στα σχέδιά μου. Επειδή σε βλέπω ότι είσαι μαζί με τον Τζόνι τον Καλημέρη, ναι. Σε βλέπω στις φωτογραφίες ότι δεν το κρύβετε ότι είσαστε μαζί. Όχι, όχι. Ωραία, χαίρομαι. Ευτυχισμένη? Ναι. Είναι αυτό που θέλεις να...